Η Βιέρα και ο Ντανίλιο είναι δύο από τους 20 φοιτητές του Εθνικού Πανεπιστημίου Αεροπορίας στο Κίεβο, οι οποίοι μόλις ξεκίνησαν την εκπαίδευσή τους στην Πράγα. Η ομάδα χωρίστηκε σε δύο μέρη για εκπαίδευση στα αεροδρόμια του Κάρλο Βιβάρη και του Μπένσοφ, όπου εξασκούνται με αεροσκάφη Τσέσνα. Μόλις τελειώσουν οι μάχες, η Ουκρανία θα χρειαστεί μια ταχεία ανασυγκρότηση και των υποδομών της, τις οποίες αναπόσπαστο μέρος είναι οι πολιτικές αερομεταφορές. Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι πάνω από 22 εκατομμύρια κορώνες και το μεγαλύτερο μέρος αυτών των χρημάτων χρησιμοποιείται για την πρακτική εκπαίδευση. Το έργο χρηματοδοτείται με κονδύλια από το κυβερνητικό πρόγραμμα βοήθειας της Ουκρανίας και επιχορήγηση από το αναπτυξιακό πρόγραμμα των ΗΠΑ. Είναι πολύ καλό για εμάς γιατί μπορούμε να κάνουμε εξάσκηση πτήσεων και να εκπαιδευτούμε για να είμαστε Ευρωπαίοι πιλότοι. Όταν ο πόλεμος τελειώσει, θα πετάω στην Ουκρανία, επειδή είναι η πατρίδα μου. Θα ήθελα να πετάω από το διεθνές αεροδρόμιο Πρίταλ, κοντά στο Κίεβο ή κάπου κοντά, αλλά αυτό εξαρτάται. Το πρόγραμμα δεν στοχεύει στην εκπαίδευση στρατιωτικών πιλότων. Όχι, είμαι στην πολιτική αεροπορία, δεν ξέρω τίποτα για στρατιωτικούς. Μετά το πρώτο έτος σπουδών εδώ στην Τσεχική Δημοκρατία, οι Ουκρανοί φοιτητές θα πρέπει να λάβουν εμπορική άδεια. Μετά από ακόμα 2 χρόνια θα έχουν άδεια για πολιτικές πτήσεις παντού στην Ευρώπη.